Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσανε στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το Κυρίο υπέρ της σωτηρίας των ψυχών ημών. Άγιοι πατέρες και αδελφοί, και πάλιν ευρισκόμεθα εδώ στην αίθουσα. Ευρισκόμεθα για ένα ιερό σκοπό. Ευρισκόμεθα για το κήρυγμα του Θεολόγου. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη. Ούτε εγώ ανέβηκα εδώ επάνω στο βήμα, ούτε εσείς ήρθατε εδώ από τα διάφορα μέρη της πρωτευούσης για να περάσουμε από τον καιρό μας. Αλλά ήρθαμε για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Η ευθύνη η δική μου είναι μεγάλη, αλλά και η δική σας είναι μεγάλη, διότι είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε αυτά τα οποία εμείς σας κηρύττουμε εδώ στο βήμα και εν γέννη όλοι οι ιεροκήρυκες. Θυμήστε τι είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, το προηγούμενο κήρυγμα. Στα παλιά τα χρόνια, όπως στην εποχή του Αγίου Κοσμά, περνούσε μέσα στα 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια μια φορά ο ιεροκήρυκας και τους έλεγε ένα λόγο και τον τυπώνανε τόσο δυνατά μέσα στην ψυχή τους, ώστε το μετέδιδαν από γενεάν σε γενεάν, ώστε μέχρι σήμερα έφτασαν σε εμάς τα λόγια και η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Τώρα τα ακούμε από τον αυτή και από το άλλο φεύγουν. Αμαρτία είναι αυτό. Πρέπει να ακούμε και να φυλάσσουμε το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται, επειδή εύκολα λησμονούμε, γι' αυτό χρειάζεται διαρκώς το κήρυγμα, υπενθύμηση διαρκώς του κηρύγματος, υπόμνηση του κηρύγματος. Τι έλεγαμε λοιπόν στο προηγούμενο κήρυγμα? Ερμηνεύσαμε, στηριχθήκαμε μάλλον επάνω σε ένα ρητό της Καινής Διαθήκης. Στηριχθήκαμε επάνω στο ρητό της επιστολής του Ιούδα του Αδελφοθέου, που λέει, παρακαλώ, λέει, ημάς αδελφοί, επαγωνίζαστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίας Πίστης. Δηλαδή σας παρακαλώ να αγωνιστείτε. Να αγωνιστείτε όχι χλιαρά, όχι άτονα, αλλά να αγωνιστείτε με όλη φόρτε, με όλη τη δύναμη της ψυχής σας, δια αιρών, ένα ιερό αγώνα, τον αγώνα της πίστης. Είπαμε ότι από όλους τους αγώνας, ο πιο ιερός, ο πιο ένδοξος, είναι ο αγών για την πίστη μας. Είπαμε ότι δύο ηλίους είναι ο Θεός εις τον κόσμο. Ο ένας ήλιος ο φυσικός, που μας θερμαίνει και μας ζωγονεί, είναι ο γνωστός ήλιος. Ο άλλος ήλιος που μας θερμαίνει και ζωγονεί είναι ο ήλιος της πίστεως. Προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρά να σβήσει η Ορθοδοξία. Μεγάλο πράγμα η Ορθοδοξία. Δεν έχουμε αντιληφθεί την αξία της Ορθοδοξίας ως ατιμήτου θησαυρού της πίστεώς μου και ως μοναδικού άξονος πέριξ του οποίου πρέπει να περιστρέφεται το ιστορικό μας έθνος. Να αγωνιστούμε για την πίστη με δύναμη, όπως οι γονείς σαν γενναίοι γενναιών, όπως οι γονείς ο Μέγας Αθανάσιος, τον οποίο απεκαλέσαμε άτλαντα της πίστεως, διότι όπως ο αρχαίος εκείνος άτλας, επάνω ο μυθικός εκείνος άτλας, επάνω στους ώμους του εσήκωνε ολόκληρον τη γη, έτσι και ο πραγματικός άτλας, ο Μέγας Αθανάσιος, αν και μόνος εν μέσω του κόσμου, εσήκωσε επί 50 ολόκληρα χρόνια την Ορθοδοξία. Να αγωνιστούμε όπως ο Μέγας Αθανάσιος, να αγωνιστούμε όπως ο Κύριλλος, όπως ο Χρυσόστομος, όπως ο Μάρκος Ευγενικός, να αγωνιστούμε να μην λησμονήσουμε όπως ο Άγιος Τιμόθεος που εορτάζουμε σήμερα. Ο μαθητής, το τέκνον, το αγαπητόν και προσφυλές που συνόδευσε τον Απόστολο Παύλο μέχρι τέλος της ζωής του. Αυτός λοιπόν ο Απόστολος Τιμόθεος, που ήταν ο πρώτος επίσκοπος Εφέσου, πώς εμαρτύρησε? Αγωνιζόμενος στον αγώνα, στη μάχη, στον αγώνα, αδέρφια, επάνω στον αγώνα εμαρτύρησε. Σε ποιον αγώνα? Αγώνα που δεν κάνουμε σήμερα εμείς οι επίσκοποι. Σε ποιον αγώνα? Όταν έμαθε ότι μέσα στην Έφεσο γινόταν καρναβάλι, επήγε στον τόπο του καρναβαλιού, εκεί που γινόταν η ορτή των οργείων της σχράς θεότητος της Αφροδίτης, εκεί επήγε και εκεί διαμαρτυρήθηκε και εκεί έχισε το αίμα του.
Έτσι μαρτύρησε. Σύμφωνα με την προτροπή του Αποστόλου Παύλου που τελειώνει και λέγει: τον αγώνα τον καλό νιγόνισμε, την πίστη δε τήρηκα, τον δρόμο δε τέλεκα. Λοιπόν, απογητέμαι ο δικαιοσύνη Στέφανος, ο Κύριος δώσει όχι μόνο εις εμέ, αλλά εις πάντας ο αγαπητικότας την επιφάνεια του. Να αγωνιστούμε όπως ο Τιμόθεος που εμαρτύρησε εν Εφέσο, ο πρώτος επίσκοπος Εφέσου, να αγωνιστούμε όπως εγωνίστη ο Αναστάσιος, ο Άγιος Αναστάσιος, ο Μάρτης, που μέσα στην Περσία, στο άθεο τούτο κράτος τα παλιά εκείνα χρόνια, ήταν ο μόνος που ετόλμησε να κηρύξει τον Χριστό, και τον άρπαξαν οι αντίχριστοι και τον κρέμασαν από το δέντρο να τον απαγχωνίσουν για να δοκιμάσει την φρίκη του απογονισμού. Αμέσως τον κατέβασαν και τον αποκεφάλισαν. Να αγωνιστούμε όπως όλοι αυτοί γενναίοι, όπως η σειρά όλων των μαρτύρων της πίστεώς μας. Θα μπορούσα να συνεχίσω το θέμα εξάλλων επόψεων εξετάζοντας το θέμα περί ιερού αγώνος υπέρ της πίστεως. Αλλά δεν θέλω να σας κουράσω, έπειτα μια αλλαγή είναι ωφέλιμος. Όπως κάθε μέρα στο τραπέζι δεν έχουμε το ίδιο φαγητό, αλλά έχουμε μια ποικιλία φαγητού για να διαγείρεται η όρεξη, για να είναι κατά παρόμοιον τρόπο και εμείς εστιατόριον εδώ πέρα. Όλοι σας περιμένετε την τροφή σας την πνευματική. Λοιπόν, σωστό είναι ο Ιεροκήρυκας, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, να αλλάσει την τροφή, να την παρασκευάζει διαφόρως την τροφή, να υπάρχει μια. Ως εστιατόριο λοιπόν και εγώ πνευματικός, απόψε θα σας προσφέρω ένα άλλο πιάτο, ένα άλλο θέμα, μια άλλη διδασκαλία, πάντοτε βέβαια πάνω στη γραφή στηριζόμενος. Και ποιο είναι το θέμα της απόψινης συγκεντρώσεώς μας, δεν σας το λέγω γιατί θα απογοητευτείτε. Δεν σας το λέγω διότι θα παραξενευτείτε. Δεν σας το λέγω γιατί θα σκανδαλιστείτε. Πολλοί από εσάς και θα πείτε, α, θέμα που διάλεξε σήμερα ο επίσκοπος να σου μιλήσει. Κι όμως το θέμα είναι άξιο προσοχής. Για να μην σας φέρω από τόμος προ του θέματος, προεισαγωγικώς πρέπει να πω τα εξής. Αν ανοίξετε τις εφημερίδες που κυκλοφορούν, θα δείτε ότι τα ονόματα εκείνα που αναφέρουν εφημερίδες κάθε μέρα με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία είναι τα ονόματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, το όνομα του Πρωθυπουργού, το όνομα των Υπουργών, τα ονόματα των στρατηγών, των αβάρχων, τα ονόματα των εφοπλιστών, των πλουσίων, των βιομηχάνων, και κοντά στα ονόματα αυτά τα ονόματα των αθλητών, όχι των αθλητών ευγενούς πάλης όπως των αρχαίων Ελλήνων, αλλά αθλητών οι οποίοι δίνουν κλωτσές μες στα γήπεδα. Τα ονόματα αυτά είναι γνωστά, όπως κοντά στα ονόματα των αθλητών και των πολιτικών είναι και τα ονόματα των ηθοποιών. Αυτοί οι αθοποιοί που παρουσιάζονται στην τηλεόραση, αυτοί οι αθλητές που παρουσιάζονται στις εφημερίδες κλπ, αυτοί έχουν γίνει τα αστέρια, τα φωτεινά αστέρια μιας γενεάς, η οποία αγνοεί τους ήρωας του έθνους μας, αγνοεί τους μεγάλους ευεργέτες, αγνοεί τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι υπηρέτησαν την πατρίδα και την ανθρωπότητα, και γνωρίζει τα ονόματα απ' έξω. Τα μικρά παιδιά στο δημοτικό σχολείο γνωρίζουν τα ονόματα αθλείων αθλητών και αθλιέστερων ακόμα ηθοποιών. Ονόματα λοιπόν, με τυπογραφικά ονόματα. Αλλά ενώ οι εφημερίδες ομιλούν περί ονομάτων, περί των μεγάλων και ισχυρών της ημέρας, δεν ομιλούν καθόλου ισπανιότατα, δεν ομιλούν για τους μικρούς της γης. Οι μικροί της γης, οι άσημοι της γης, δεν ομιλούν για αυτούς. Περί αυτών δεν γίνεται λόγος, παρά μόνον σε δύο περιπτώσεις. Εάν ο μικρός και ασήμαντος διαπράξει κανένα έγκλημα, τότε η φωτογραφία του στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Ή αν ο μικρός και ασήμαντος πέσει θύμα τραγικού δυστυχήματος, τότε πάλι παρουσιάζεται από στα στήλα των εφημερίδων. Μόνο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις οι μικροί και ασήμαντοι έρχονται στην επιφάνεια της δημοσιογραφίας. Περί των μικρών και ασήμαντων ανθρώπων, όπως ονομάζει ο κόσμος, αλλά μεγάλων όμως, κυρών πραγματικών εν στα όματα του Θεού. Υπάρχουν, αδέλφια μου, μέσα στην κοπριά αυτή της κοινωνίας κρυμμένα διαμάντια. Κοπριά είναι η κοινωνία, Σόδομα και Γόμορα. Αλλά μέσα στην κοπριά αυτή υπάρχουν διαμάντια κρυμμένα. Και τα κρυμμένα αυτά διαμάντια είναι οι μικροί και ασήμαντοι άνθρωποι που ποτέ τους το όνομά τους δεν παρουσιάζονται στις εφημερίδες. Παρουσιάσω μερικούς τους μικρούς και ασήμαντους της γης. Ένας σοπάνος που κάθεται πάνω, ναι, ένας σοπάνος, ένας βοσκός που κάθεται πάνω στα ψηλά βουνά και καλοκαίρι και χειμώνα βασανίζεται και οδηγεί τα προβατά του στις βοσκές για να τρώσει το τυρί να τρώσει. Ένας γιοργός που σκαλίζει το χώμα της γης και ποτίζει όχι μόνο με τον υδρότα του, αλλά και με το αίμα του. Εγώ πάνω εκεί πέρα, ο Σάκης, κυρίες δεν πηγαίνω, αλλά όταν μάθω ότι ένας γιοργός τον πλάκωσε το τραχτέρ ή τα γεωργικά, σπέβδω αμέσως.
και κλαίω και αναστενάζω. Για το ψωμάκι που τρώω εμείς εδώ στα Σόδομα και Γόμορα είναι ζυμωμένο με τα δάκρυα και με τα αίματα των Γεωργών, οι οποίοι οσοδήποτε εκλείπουν. Μετρήστε τους φοιτητάς. 100.000. Τρυπήστε τη μύτη μου, εάν υπάρχουν 100.000 Γεωργοί νέοι. Δεν υπάρχουν Γεωργοί. Μόνο πάνω των 50 ετών Γεωργοί είναι. Μετά μία δεκαετία δεν θα υπάρχει Γεωργός. Και έναν τεμπελοχανίο απέναντο θα γίνει αυτός ο τόπος. Ο Γεωργός λοιπόν που σκάβει τη γη, που θερίζει τη γη, που μένει εκεί έξω το χειμώνα κάτω από βροχές, το καλοκαίρι κάτω από τις ακτίνες του ηλίου, ο Γεωργός αυτός είναι ένας μικρός ήρωος, όπως και ο Βοσκός ένας μικρός ήρωος. Ο εργάτης εκείνος που ανεβαίνει ψηλά για να καραβέλει ψωμί της οικογένειας του απάνω στα ικριώματα στις καλωσές και κινδυνεύει να γλιστρήσει από για πάνω και να πέσει χάμος στο πεζοδρόμιο και να βάψει την άσφαλτο με το αίμα το τίμιο. Ή εκείνος ο εργάτης που κατεβαίνει στον υπόνομο για να καθαρίσει τους υπονόμους, ο υπονόμος των Αθηνών κλπ. Σαν ασπάλακας μέσα στους υπονόμους, στα σύρεγγα, στα υπογείους κλπ. Ένας μικρός ήρωος είναι. Που αν αυτοί δεν δουλέψουν, ούτε σπίτια χτίζονται και οι υπόνομοι θα πλημμυρίσουν και θα βρωμήσει η ανθρωπότης. Ναι, ο Ιωβόσκος ήρωος, ο Γιώργος ήρωος, ο εργάτης ήρωος, ο ναύτης εκείνος που ταξιδεύει και περιφέρει τη σημαία της πατρίδος σε όλα τα σημεία της υδρογείου σφαίρας και έκανε την πατρίδα μας ένδοξον εις όλη τον κόσμο, ο ναύτης αυτός που παλεύει με τα άγρια κύματα και συχνά οι νησιώτες θρυνούν θύματα και δεν υπάρχει οικογένεια που να μην θρυνεί θύματα ηρώων ναυτικών, πλοιάρχων, μηχανικών, απλώς ναυτών κλπ. Ο ναύτης εκείνος είναι ένας ήρωας, ένας μικρός, ένας μεγάλος ήρωας. Και εκείνοι οι άλλοι που γλεντάνε μέσα στα κέντρα, φύτρωσαν όπως τα μανιτάρια, φυτρώνουν στην Κοπριά επάνω, έτσι και πάνω στην Κοπριά αυτής της κοινωνίας, φυτρώσανε παρακαλώ. Το κράτος έχει τεραστία ευθύνη. Εφυτρώσανε παρακαλώ 2, 3, 4 χιλιάδες χέντρα νυχτερινά, όργια που αν υπήρχε χριστιανική κυβέρνηση θα τάκλειε με το Λουτσέτη, θα τάκλειε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και ενώ αυτές γλεντοκοπούν τη νύχτα και κερδίζουν 5, 10, 20, 30, 100 χιλιάδες δραχμές μέσα εκεί στα νοσοκομεία, μια ηρωίδα, μάλιστα ηρωίδα, μια ηρωίδα, μια νοσοκόμος κατά μεσάνυχτα κοντά στο προσκέφαλο του ασθενού. Ηρωίστηκε αυτή και παραπάνω από όλους. Μια μάνα που γεννάει παιδιά και τα αγκαλιάζει και τα φιλεί και φροντίζει για αυτά και κάθε τη νύχτα κοντά στο προσκευαλό τους είναι μια ηρωίδα. Περί αυτών ουδείς ο λόγος. Ουδείς λόγος για αυτούς. Α, ο πρωθυπουργός. Α, ο πρώτος δημοκρατίας. Α, ο στρατηγός. Α, ο υπουργός των εξωτερικών. Αυτές είναι εφημερίδες του αστικού διαφθαρμένου κόσμου. Θα ήθελα να βγει μια εφημερίδα πρωτότυπος. Να μην γράφει για τους μεγάλους με τα μικρότερα στοιχεία. Κάπου να τους βάζει κάτω. Όπως είναι τα γράμματα των κηδιών, έτσι με τα μικρότερα γράμματα. Θα ήθελα λοιπόν. Δώστε να κάτσουμε στον ιερέα. Λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να βγαίνει μια εφημερίδα που για τους μεγάλους της γης. Πρόσθεσε αυτής κακά. Πρόσθεσε αυτής κακά. Πρόσθεσε αυτής κακά. Της ενδόξης της γης. Διότι αυτοί φέρουν τεράστια ευθύνη για όλα αυτά τα οποία είναι μικρός ο λόγος αυτός που ακούγεται τη Μεγάλη Δευτέρα στον Ιμφίον που γεμάτος διότι όχι ο μικρός λαός, ο μικρός λαός, ο φτωχός λαός δεν εσταύρωσε τον Χριστό. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι αρχιερείς, οι άρχοντες, ο Πιλάτος, οι εκπροσωπούντες όλη την αφρόκρεμα, κροπρόκρεμα της κοινωνίας εκείνης εσταύρωσε. Γι' αυτό γεμάτος αγανάκτηση ο ψαλμούδος λέει πρόσθεσε αυτής κακά της ενδόξης της γης. Και όπως τώρα παίζουν σαν τα ζάρια. Ένα μικρό νησί, το νησί, την Κύπρο, την παίζουν οι άτιμοι, οι διαφθαρμένοι, αυτή η πολιτική του αιώνος, των μεγάλων κρατών κλπ. Που μέσα σε 24 ώρες, σε 24 ώρες ελύεται το ζήτημα. Εάν στέλναν τελεσίγραφο η Αμερική και η Ρωσία, θα βιαζε. Παίζουν, παίζουν, όπως παίζει η γάτα με τον ποντίκι προτού να το πνίξει. Πρόσθεσε αυτή κακά τη ενδόξη τη γη. Ο ελληνικός λαός το αισθάνεται βαθύτατα, αλλά έφυγε από το θέμα. Όχι, δεν έφυγα. Λοιπόν, θα ήθελα να βγει μια εφημερίδα που να γράφει με τα μικρότερα στοιχεία. Τα ονόματα των μεγάλων και ισχυρών όσα σήμωνε ενώπιον του Θεού και επευθύνων και εγκληματιών και κατηγορουμένων ενώπιον της παγκοσμίου συνειδήσεως. Και μεγάλα γράμματα να γράφει τους μικρούς και ασημάνους. Φλόχαρη μια μέρα, μια εφημερίδα, θα ήθελα να βγει μια εφημερίδα. Αν είχα χρήματα την έβγαζα. Μια εφημερίδα να βγει πρώτα-πρώτα με όλη εικόνα. Όπως γίνεται τώρα η εικόνα του Πρωθυπουργού. Να βγει εικόνα του Βοσκού της Πίνδου. Ναι, του Βοσκού της Πίνδου. Ο οποίος πάνω εκεί ψηλά στα γονά της Πίνδου, το γνωρίζει τη λεπτομέρεια αυτή. Όταν η φάλαγγα του δαβάκι του ήρωος εβάδιζε προς τί και είχαν αγωνία που να πάει. Ένας βοσκός ο πάνω σε 90 χρονών τους πέρασε από πίσω και ήρθε φαλάγγι και νίκησε πάνω στα σημεία του. Αυτός ο ήρωος γιατί είναι λόγος γι' αυτόν. Τίποτα.
Επίσης θα ήθελα την άλλη μέρα να παρουσιαστεί μια γυναίκα από την Πίδο, αυτή που σηκώσανε πάνω τα πνευματικά και ανέβηκαν πάνω στις ραχούλες ψηλά, ψηλά, ψηλά για να βγει ένα Ελλάς μέχρι τα άστρα. Άλλη φωτογραφία αυτή με όλη την ιστορία της. Και άλλη μια φωτογραφία της νοσοκόμου και άλλη μια φωτογραφία του εργάτου και φωτογραφίες μεγάλη, έτσι ψηλή με όλη την ιστορία τους. Αλλά για τα εγκλήματα τίποτα. Τίποτε. Και για τους μεγάλους με τα μικρότερα στοιχεία. Πρόσθεσα αυτή κακά της ενδόξης της γης. Τι χάρπαστοι άνθρωποι. Δεν μιλώ μόνο για το έθνος μας. Ανίκανοι τελείως. Είναι ένα μυστήριο πράγμα. Δεν κυβερνούν τα έθνη εκείνοι οι οποίοι πρέπει να τα κυβερνούν. Αλλά τι χάρπαστοι. Κατά ποικίλους τρόπους, ελιχθέντες μέσα εις τον κόσμο και προσνήσαντες στα είδωλα του σύγχρονου κόσμου, τους βλέπεις στην κορυφή επάνω ανθρώπους οι οποίοι τον εαυτό τους δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Και διαλύσονται τις οικογένειές των. Και λέγει ο Σωκράτης, ο μεγάλος Σωκράτης, όποιος διαλύει την οικογένειά του δεν είναι άξιος να κυβερνήσει μια Ελλάδα. Και στην Αμερική, παρόλα τα αμαρτήματα που έχουν οι Αμερικάνοι, διαζευμένο δεν βγάζουν. Δεν βγάζουν διαζευμένο. Μόνο εδώ στην Ελλάδα, διαζευμένο συνεχώς βγάζουμε να μας κυβερνούν τον τόπο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορέσαν να κυβερνήσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους και τη διέλυσαν το μικρό βασίλειο, γιατί μικρό βασίλειο είναι η οικογένειά του, ζητούν να κυβερνήσουν ένα ολόκληρο έθνος. Αν δεν φταίνε αυτοί, φταίμε εμείς. Γιατί δεν έχουμε κριτήρια ηθικά. Δεν ομιλώ, αδέρφια μου, για κανένα. Είμαι υπεράνω των κομμάτων. Αλλά σας δίνω κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να κρίνονται οι πολιτικοί ηγέτες ενός έθνους. Πρόσθεσε αυτή τη κακά τη ενδόξη τη γη, η μικρή τη γη, η ταπεινή τη γη, τα μωρά του κόσμου. Τα εξουδενωμένα εξελέξει το Θεό να του σοφού κατεσχύνει. Η μικρή τη γη. Περί αυτών λοιπόν ο λόγο. Και τώρα θα μιλήσω κι εγώ για μικρού τη γη. Μια κατηγορία των μικρών της γης. Κάτω, κατά, στην πυραμίδα των μικρών της γης, κάτω, πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Ποιοι είναι, μη σκανδαλιστείτε, μη παραξενευτείτε, για να ακούσετε το όνομά. Η μικρή της γης, δεν λέγω ότι είναι μόνη, αλλά μια κατηγορία μικρών της γης είναι οι τσιγκάνοι. Α, για τσιγκάνους θα μιλήσω. Μάλιστα, για τσιγκάνους θα μιλήσω. Για τσιγκάνους. Και θα μιλήσω για τρεις λόγους για τους τσιγκάνους. Πρώτον, διότι και αυτοί, όπως σας είπα, υπάγονται εις τους μικρούς της γης. Και ο Χριστός έδωσε μεγάλη αξία στους μικρούς της γης. Έδωσε μεγάλη. Ο Χριστιανισμός έχει τη δόξα ότι εισήγαγε νέων κριτήριων ανθρωπίνης αξίας. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος εκήρυξε την αξία της ανθρωπίνης ψυχής. Πώς να σας εκφραστώ, αδέρφια μου. Παίρνω μια εικόνα από το Δάντη. Φανταστείτε μια ζυγαριά. Περόρια, όχι σαν τη ζυγαριά του φαρμακείου, αλλά μια ζυγαριά περόρια. Που ένας άγγελος την κρεμάσει από το άστρο του ουρανού και να φέρεται ανατολή και δύση, βορρά και νότων. Και αυτή η ζυγαριά να έχει δύο δίσκους, ένα από εδώ και ένα από εκεί, όπως όλες οι ζυγαριές. Και στη μια ζυγαριά τι να βάλουμε, αδέρφια μου, ό,τι πολύτιμον υπάρχει στον κόσμο. Να ανοίξουν οι τράπεζες να μας δώσουν τα χρυσούς ράβδους, τα σπλάχνα της γης να μας δώσουν τα πολύτιμα μέταλλα, οι πυθμένες της θαλάσσης να μας δώσουν ό,τι έχουν πολύτιμο κλπ. Και πάνω στον αδίσκο να συγκεντρώσουμε όλα τα πλούτη της γης, όλα τα εκατομμύρια, όλα τα δολάρια, όλα τα μάρκα, όλα τα ρούμπια, όλα τα νομίσματα πάνω στη ζυγαριά αυτή. Και από την άλλη ζυγαριά τι να βάλουμε. Όχι την ψυχή του Προέδρου Δημοκρατίας, ούτε Πρωθυπουργού, ούτε Βασιλιά, ούτε Αυτοκράτορος, ούτε ηγεμόνος, ούτε των ενδόξων της γης. Να βάλουμε την ψυχή ενός ταπεινού, ενός ρακενδίτου, ενός επέτου, ενός ζητιάνου, ενός ασθενούς, ενός ράχους της κοινωνίας. Μόλις αγγίξει τα φτερά του, θα γύρει αμέσως η πλάστιγγα, όχι προς το μέρος εκεί του πλούτου και θησαυρού, αλλά προς το μέρος που είναι ανθρώπινη ψυχή. Το είπε ο Κύριος, το είπε ο Κύριος, και τα λόγια του αξίζουν, παραζυγίζουν παραπάνω από τους θησαυρούς της γης. Τι είπε ο Κύριος? Ότι τι ωφελεί άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων, ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπο αντάλλαγμα τη ψυχή αυτού. Περί αυτού λοιπόν των μικρών. Θα μιλήσουμε για τρεις λόγους για τους τσιγκάνους. Πρώτον, διότι είναι μικροί. Και είπε ο Κύριος, οράτε μη καταφρονίσετε ενός των μικρών τούτων. Προσέξτε πολύ, να μην καταφρονίσετε ένα μικρό άνθρωπο, ένα άσημο άνθρωπο. Διότι το πρόσωπο αυτών βλέπουν οι άγγελοι εν ουρανής. Θα μιλήσουμε για τους τσιγκάνους για δεύτερο λόγο. Σας κάνω μια εξομολόγηση. Έχω πολλά παράσημα. Από το κράτος δεν έχω κανένα παράσημα. Αλλά από τον κόσμο έχω πολλά παράσημα. Και παράσημα ονομάζω τους ολισμούς και τους τίτλους που έχω πάνω. Κάνια μέρα θα σας ομιλούσω, θα σας πω τα παράσημά μου. Έχω παράσημα σπάνια. Ολίγα παράσημα. Πολύ παράσημα. Ένα από τα παράσημα που μου έδωσε ο κόσμος, που δεν ζυγίζει τα πράγματα με το Ευαγγέλιο,
αλλά τα ζυγίζει τα πράγματα με το αντιευαγγέλιο του κόσμου, διότι δεν ζούμε το Ευαγγέλιο. Αν ζούσαμε το Ευαγγέλιο, παράδεισο θα ήταν η γη αυτή. Αλλά ζούμε το αντιευαγγέλιο. Λοιπόν, ένα παράσημο που μου έδωσε ο κόσμος που ζει με το Ευαγγέλιο, επάνω στη Φλόρινα, με ονομάσαν μεταξύ των άλλων ο Επίσκοπος των Τσιγκάνων. Έτσι με λένε, Επίσκοπος των Τσιγκάνων. Οι εχθροί μου με ονομάζουν Επίσκοπος των Τσιγκάνων. Λοιπόν, θα σας ομιλήσει ο Επίσκοπος των Τσιγκάνων, θα σας ομιλήσει τώρα. Και τρίτος, υπάρχει ένας λόγος σπουδαιότερος που όταν τον μάθετε θα κλάψετε και θα πέσετε να προσκυνήσετε τους Τσιγκάνους. Ένας λόγος σπουδαιότερος που όταν σας τον πω θα πέσετε να προσκυνήσετε τους Τσιγκάνους και να πείτε ότι οι Τσιγκάνοι είναι άγιοι μπροστά σε εμάς τους κακοήθεις και δεθαμένους ανθρώπους στον πόλεμο. Ακούσατε λοιπόν δύο λίγο. Έχετε όρεξη? Καλά. Λοιπόν, πρώτα να σας δώσω μια γενική εικόνα περί των Τσιγκάνων. Τι είναι αυτοί οι Τσιγκάνοι? Υπάρχουν ποταμοί που οι πηγές των είναι άγνωστες. Βλέπεις το ποτάμι και τρέχει, αλλά που έρχεται δεν μπορεί να το καταλάβεις. Όπως λοιπόν υπάρχουν ποταμοί των οποίων οι πηγές είναι ανεξιχνίαστοι, έτσι και αυτή η ράτσα των Τσιγκάνων έχει την προέλευση άγνωστο. Θεωρίες των θεριών. Να μην σας ζαλίζω. Άλλοι λένε ότι είναι κάτω από την Αίγυπτο, από το βασίλειο του Φαραώ που χτίζανε τις πυραμίδες. Γι' αυτό είναι και μαύροι, γύφτοι. Λοιπόν, άλλοι λένε ότι είναι από την Περσία. Άλλοι λένε ότι είναι μακριά, απιο μακριά από τα Συνδίας, και αυτή είναι η πιθανότερη γνώμη. Και ότι από τα Συνδίας ευάδισαν προς δυσμάς και ήρθανε στη Μικρά Ασία, περάσανε τον Ελίσποντο, φτάσανε στα Βαλκάνια, προχωρήσανε από τα Βαλκάνια σαν ακρίδες. Επλημμύρωσαν ολόκληρο την Ευρώπη και έφτασαν μέχρι τις Βρετανικές νήσους. Πόσοι είναι? 1 εκατομμύριο. 1 έως 2 εκατομμύρια τους υπολογίζουν τους Τσιγκάνους όλο τον κόσμο. Ως προς τα ήθη, τα ήθημά τους, η ζωή τους, τι έχει? Γνώρισμα του Τσιγκάνου είναι το τσαντήρι. Στείνει το τσαντήρι, κάθε εκεί πέρα μια, δύο, τρεις ημέρες, μετά πάει το κατσαντήρι και γυρίζει, περιπλανάται η σόλα όπως ο πλανόδιος Οδυσσεύς περιπλανάτω εις όλη τη γη, έτσι αυτοί οι νεότεροι Οδυσσείς περιπλανώνται μέσα εις τον κόσμο ολόκληρο και μαθαίνουν τα ήθη και τα έθιμα των ανθρώπων, και όταν περάσουν από κακούς τόπους, ακούτε τι κάνουν. Από κακούς τρόπους διαστραμμένους σκοτόπους χαράζουν ένα σημάδι πάνω στα δέντρα. Να το βλέπουν οι Τσιγκάνοι άλλοι ότι εδώ κάθονται παράκριοι δύσκολοι άνθρωποι. Να μην μπείτε μέσα στο χωριό τους. Λοιπόν, είναι περίεργος, λαός περίεργος. Λοιπόν, τα είπα αυτά γύφτη. Και έχουν το τσαντήρι τους. Ακούστε ένα νόστιμο. Όταν προετών στο Βόλο, επέξω από το Βόλο υπάρχουν γύφτη. Λοιπόν, αυτοί κίνουν στα τσαντήρια τους. Μέσα. Λοιπόν, έγινε σεισμός, σύστηκε η Βόλος, πέσανε σπίτια, σκοτωθήκανε άνθρωποι και άδειασε σε μια μέρα, μια νύχτα ο Βόλος άδειασε. Τρέχανε σαν τρελοί άνθρωποι έξω από την πόλη, έξω από τα σπίτια τους κλπ. Και τότε όταν τους είδανε οι γύφτοι, κοιτάξανε, λέει, τι τρέχουν, λέει, τι πάθανε αυτοί, τρέχουν, λέει. Λέει, τι, σεισμός, δεν πήραμε χαμπάρι εμείς, δεν τίποτα, λέει, εμείς έχουμε σεισμό, λέει. Ελάτε να καθίστε μαζί μας. Και δίπλα εκεί από την Αιγύπτου εστίσανε σκηνές και παλεύαν οι πλούσιοι του Βόλου για μια σκηνή στρατιωτική. Παλεύαν οι πλούσιοι του Βόλου για μια σκηνή. Και ήταν ευτυχής όποιος είχε μια σκηνή να τη στήσει δίπλα στους γύφτους. Λοιπόν, στα τσαντήρια μένουνε, μάλιστα. Υποσκηνάς! Τιμητικός τίτλος αυτός. Υποσκηνάς είσαι ο Αβραάμ, υποσκηνάς ο Ισαάκ, υποσκηνάς οι μεγάλοι πατριάρχοι και ήρωες της Παλαιάς Διαθήκης. Μα είναι δυστύχημα αυτό? Α, είναι δυστυχής? Εξαρτάται η ευτυχία από την έννοια που δίνεις εις τον περιεχόμενο της λέξεως. Μάλιστα, αγαπητοί μου. Διότι η ευτυχία εξαρτάται. Δεν το αρνούμε αυτό. Εξαρτάται και από οικονομικούς λόγους. Δεν το αρνούμε. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, αλλά είναι και σώμα με τόσες ανάγκες. Αλλά προπαντός η ευτυχία του ανθρώπου, το τονίζω, εξαρτάται από εσωτερικούς πνευματικούς λόγους. Και μπορεί να κάθεται ο γύπτος αυτός μέσα στο τσαντήρι του με τη γυναίκα και με τα 5 παιδιά του και να τρώει κρομίδι και ψωμί και αυτό, και να είναι ευτυχής. Και το τσαντήρι να είναι παράδεισος. Και μπορεί να κάτσει εσύ σε σπίτια μεγάλα, ουρανοξύστες, με τα κομφόρ της ζωής της συγχρόνου, και να είναι το σπίτι αυτό κόλασης, παρακόλασης. Η ευτυχία εξαρτάται, επαναλαμβάνω, όχι τόσο από εξωτερικούς λόγους, όσο από εσωτερικούς λόγους. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, είπε ο Χριστός. Ως προς τα δουλειά, επαγγέλματα, είναι λοιπόν άστεγοι. Στέγη τους τα άστρα του ουρανού. Κοιτάζουν τα άστρα. Λοιπόν, είναι ακτήμονες. Δεν έχουν τίποτα. Κάτι γαδουράκια έχουν εκεί πέρα. Λοιπόν, τα επαγγέλματά τους.
κάτι χαρκώματα, κάτι μήλους, κάτι καλάθια, κάτι τάπητας, κάτι τέτοια πράγματα γυρίζουνε. Ή και τα σπουδαιότερα επαγγελματά τους που κάνουν λεπτό αυτά, τρία επαγγελματά έχει ο γύφτος ή ο τσιγκάνος. Το πρώτο ποιο είναι, είναι η επαιτία, η ζητιανά. Χτυπάν σπίτια και γεμίζουν τους ζουρβάδες τους. Λοιπόν, το δεύτερο επάγγελμα είναι η κλοπή, διάσημη κλέφτη. Και η τρίτο επάγγελμα, το οποίο έχει μεγάλη πέραση, είναι η μαγεία, τα μάγια. Και σε αυτό διαπρέπουν, είδα και έπαθα εκεί στη Φλόρινα μια γριά 90 χρονών, είχα μάθει εγώ αυτή ότι έκανε τα μάγια. Και αυτή ήταν τροποτινά, Ακαδημία Μαγείας ήτανε. Βέβαια. Και αυτή εμάθαινε στις νεότερες τα μάγια. Και είδα και έπαθα να την πείσω να πετάξει τα μάγια. Είδα και έπαθα. Ως μαντία των δελφών είναι, οι έργοι της μαγείας. Και πλουτίζουν και μπαίνουν στα σπίτια, μικρά και μεγάλα, και ξαφρίζουν τα πορτοφόλια των νοήτων ανθρώπων. Λοιπόν, τρία. Και κοντά στα επαγγέλματα αυτά τα τρία είναι και άλλο επάγγελμα. Βιολί. Παίζουν βιολί θαυμάσιο. Απαράμιλοι είναι στο βιολί. Γι' αυτό τους καλούν στους γάμους, στα συμπόσια. Ακόμα δε νικούν και τον αυτόν. Είχαμε διαβάσει ότι και οι μεγάλοι αυτοί, ο Μπετόβεν και ο Λίστ και άλλοι μεγάλοι μεσουργοί, έχουν εμπνευστεί από τσιγκάνικα τραγούδια. Και οι μέτροι λογοτέχνε, όπως ο Παπαδιαμάντης έγραψε τη Γιουφτοπούλα, διαβάστε τη Γιουφτοπούλα του Παπαδιαμάντη, και ο άλλος, ο δικός μας, ο ποιητής, ο Παλαμάς, έγραψε για το 12λογο του Γύφτου. Έχουν εμπνευστεί από τα ίδια τα έθιμα των Γύφτων. Λοιπόν, ως προς την θρησκεία, θρησκεία είναι αδιάφορη σχεδόν. Έχουν βέβαια κάτι, πιστεύουν. Και ως επιτοπλίστων αυτή των Βαλκανίων, οι Γύφτοι είναι τι είναι, είναι μουσουλμάνοι. Ανήκουν στη μουσουλμανική θρησκεία και τηρούν ορισμένα έθιμα των μουσουλμάνων. Ιδίως δε χείρο δεν τρώνε. Το μαχαίρι που θα σφάξει χείρο δεν τα αγγίζουν. Θα το πίνουν πολλές φορές για να το χρησιμοποιήσουν το μαχαίρι πλέον. Για τσιγκάνι το μαχαίρι του χείρου. Τόσο είναι αυτή. Και ως προς την. Λόγω δε των λατωμάτων τα οποία αναφυσβητήτως έχουν ως άνθρωποι ακαλλιέργητοι και λοιπά, αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει μισητοί, πολύ μισητοί. Δεν έχω καιρό να σας διηγηθώ τους διωγμούς των τσιγκάνων. Μόνο ένα σας λέγω, ότι στο Μεσαίωνα τους θεωρούσαν ως θέρατα, ως σκύλους, βρωμερούς και ακατάτους. Και όπως σκοτώναν τους σκύλους του λυσσασμένους, σκοτώναν τους τσιγκάνους στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Γερμανία κλπ. Ήταν αντικείμενο διωγμού των ανθρώπων του Μεσαίωνος. Τους θεωρούσαν άρπαγας, τους θεωρούσαν κλέφτας, απατεώνας, μάγους, φωνευτάς νηπίων, ότι σκοτώνουν τα παιδιά. Τα παιδιά κάνουν μάγια με τα παιδιά. Παίρναν το αίμα των παιδιών, την καρδιά των παιδιών, την ψήνανε, την κάνανε κατηγορίες διάφορες. Ότι ήταν εκβιαστές παρθένων γυναικών, πυρπολιτές. Όλα τα κακά σε αυτούς είχαν φορτώσει οι άνθρωποι. Και τους σκοτώνουν όπως σκοτώναν το σκύλο. Τώρα δε στον αιώνα μας επανελήφθη ο διωγμός. Διωγμός χειρότερος. Ο Χίτλερ εδίωξε δύο ράτσες. Τη ράτσα των Εβραίων και τη ράτσα των Τζιγκάνων. Του ξεπάτωσε, του ξερίζωσε μέσα από την Εύρα. Τόσο διωγμό υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι ταλέποροι Ατζιγκάνοι. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Ατζιγκάνοι μέσα στην ανθρωπότητα, στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα τώρα οι Ατζιγκάνοι. Οι Ατζιγκάνοι, πώς είναι στην Ελλάδα οι Ατζιγκάνοι. Είναι 70.000. Και πού είναι σκορπισμένοι σε διάφορες πόλεις. Ποιες πόλεις? Της Μακεδονίας, προπαντός Δυτικής Μακεδονίας. Κάτω στη Θεσσαλία, στον Κάμπο, στην Καλαμπάκα, στα Τρίκαλα, στο Βόλο, στην Λάρισα. Κάτω εδώ στην Εύβοια, πέρα στην Πελοπόννησο, στις αρκετές πόλεις της Πελοποννήσου, είναι γύφτη. Τσιγκάνοι. Δεν θυμάστε τι ταλέπορο ήταν που ένας χειμώνας, δεν είναι πολλά χρόνια το θυμίστε, ένας χειμώνας βαρύς που έπεσε και λοιπά, ένα αυτό, αυτοί περπατούσανε με τις σκηνές των και έπεσε μια βροχή σφοδρά και αυτοί δεν είχαν που να πάνε γιατί στην σφοδρά βροχή δεν αντέχουν τα τσαντήρια τους. Τι κάνανε? Πήγαν κάτω από ένα γεφύρι και κρατήκαν κάτω το γεφύρι και τότε ήρθε ο χήμαρος και τους έπνιξε όλους. Και τώρα προημερών με τα χιόνια εδώ πέρα, τσιγκάνια απ' έξω στην οικόβρεση εκεί πέρα, κοντέψαν να παγώσουν με στα τσαντήρια τους και τους πήραν και τους πήρε η αστυνομία στο αστυνομικό του τμήμα. Ευγενείς παιδιά της αστυνομίας προσφέρουν μια υψίστη υπηρεσία στον κόσμο. Σαν άγγελοι και αρχάγγελοι βαδίζουν μέσα στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τσιγκάνοι. 70.000 είναι. Μερικοί από δάφτους είναι και στη Φλόρινα, και ερχόμαστε στη Φλόρινα τώρα, στο τέλος του κηρύγματος. Λοιπόν, εκεί στη Φλόρινα οι τσιγκάνοι, όταν πήγα προ 10 χρόνια, που εγώ για τις αμαρτίες μου έγινε επίσκοπος,
έγινα επίσκοπος να εξοφλήσω μερικά αμαρτήματα που έχω και εγώ. Και τα ξοφλώ απάνω στη Φλόρινα τα περισσότερα γραμμάτια των αμαρτιών. Λοιπόν, εκεί πέρα στη Φλόρινα, εκεί όταν πήγα, μαθαίνω ότι είναι τσιγκάνοι. Τους έλεπα και στους δρόμους, δεξιά, αριστερά, από εδώ, από εκεί. Φωνάζαν οι άνθρωποι, μας κλέβουν, μας κάνουν, μας ετοιμάζουν. Δικαστήρια συνεχώς είχαν. Πήγα μια μέρα και τους είδα. Κύριε Παπά, έτσι με είπαν, κύριε Παπά. Καλά λέω, κύριε Παπά. Κύριε Δεσπότη, κύριε Δεσπότη. Λοιπόν, να πούμε και μερικά γύφτηκα. Λοιπόν, από εδώ τους είδα εκεί πέρα. Το χειμώνα που είναι η Φλόρινα είναι η πιο ψυχρά πόλη της Ευρώπης ολοκλήρου πλην Ρωσίας. 10-15 κάτω από το μηδέν. Κρύσταλλοι δρόμοι. Αδιάβατοι δρόμοι. Το χειμώνα ήταν η ζωή των φρικτή. Κατοικούσαν σε κάτι σπίτια ερείπια τρουκαλάδων, εγκατελειμμένα πασάδων. Ερείπια που απάνω οι στέγες ήταν τρύπιες όλες και τα νερά πέφτανε και τρέχανε κάτω και μουσκεύανε τα πάντα και βγαίνανε έξω και κάνανε τα νερά λίμνες, λίμνες τεχνητές λίμνες και κουλυμπούσαν μέσα στις λάσπες. Ακαθαρσία ανεπρηγουμένο. Τίποτα μέσα εκεί ζούσαν μια ζωή. Θρησκεία ήταν μουσουλμάνοι. Αλλά Χότζας είχε να τους επισκεφτεί χρόνια και χρόνια, χρόνια και χρόνια. Όταν πέθαναν, πεθάνανε χωρίς παπά, χωρίς τίποτα. Και τους θάβανε έξω από το χριστιανικό κημητήριο. Έξω από το κημητήριο. Και τους θάβανε στα χωράφια και οι σκύλοι, απίστευτο αλήθες, σκαλίζανε τα χώματα και αρπάζαν τα κρέατά τους και τα περιφέρανε μέσα στην πόλη. Τι αυτοί ήταν οι αθλιώτες. Τους επισκέφθηκαν πολλές φορές και τους είδα ότι οι άνθρωποι αυτοί, μέσα στα βάθη της καρδιάς των, κάθε άνθρωπος έχει μια σπίθα μέσα. Τη βρήκε στη σπίθα, ανάβεις φωτιά. Κάποτε ήμουν πάνω στην Πίνδο και κρύωνα, ήταν χειμώνας και πήγα σε μια καλύβα. Λέει, φωτιά δεν έχουν, θα ανάψω φωτιά, όλε, τώρα δεις τη φωτιά θα ανάψω, λέει. Πού θα ανάψω φωτιά, λέει. Τώρα θα δεις, λέει. Είχε την ασβόλη, την κουνούσε με το ραβδί του και τάκ, τάκ, βρήκε τη σπίθα, άναψε. Έτσι είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Ω, άνθρωποι, τη σπίθα να βρούμε. Στον πιο εγκληματία βρήκαμε τη σπίθα, ο Σαύλος θα γίνει Παύλος. Μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος. Μεγάλο. Γι' αυτό την ευθύνη την φέρουμε όλοι εμείς, παπάδες, δεσποτάδες, πρόσθεσε αυτή τη κακά τη ενδόξη τη γη και τη κυριαρχία και αρχιεράφηση του 20ου αιώνα. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν έτσι την πραγματικότητα. Λοιπόν, είχαν κάποια θρησκευτικότητα στο βάθος. Τους πήραμε με αγάπη. Τους αρχίσαμε να τους κατηγούμε. Στην κατήγηση που κάναμε τσρότσα. Εδώ το Χριστό, ακούσατε, λέει, ένας έξυπνος τσιγκάνος είναι τετραπέρατη. Πεταλώνουν ψήλους. Λοιπόν, ένας έξυπνος τσιγκάνος μου λέει, κύριε Δεσπότη, με λέγανε από αυτό, λέει, άκου, λέει, ακούγα το Χριστό κάθε μέρα, λέει, ακούω, λέει. Πού ακούσε εσύ, παιδάκι μου? Να, λέει, μόλις πάω στην αγορά, λέει, βλαστημά ένας, βλαστημά άλλο, βλαστημά. Μη γελάστε, κλάψτε. Μη γελάστε, το περίμενα αυτό. Το περίμενα να γελάστε αντί να κλάψετε. Το περίμενα αυτό ότι θα γελάστε χωρίς να κλάψετε. Το περίμενα αυτό. Διότι 100 χρόνια καθόταν μέσα στη Φλόρινα και κανείς δεν του μίλησε για τον Χριστό. Και άκουγα το όνομα του Χριστό, βλασφημία. Και μου λέει ένας άλλος τσιγκάνος, εμείς λέει τον Αλλάχ, λέει δεν τον βλαστημάμε, λέει. Σκοτώνομαι άνθρωπο για τον Αλλάχ. Κατάλαβες. Γελάσατε αντί να κλάψει. Γι' αυτό θα γίνει σεισμός μες στην Αθήνα. Και αυτοί οι ακρόπολοι που θα μάζομαι θα κατρακυλήσουν τα μάρμαρα προς τα κάτω. Και θα σπάσουν τα κεφάλια των ενδόξων της γης. Ναι, γελάτε. Ζούσαν τόσα χρόνια και κανείς για τον Χριστό. Και τους πήραμε λοιπόν, τους διδάξαμε και πώς ακούγανε. Είδα ένα τσιγκάνο όταν λέγαμε το σταυρό στον Χριστό, άρχισε και έκλαιγε. Έκλαιγε. Για μένα λέει σταυρό, για ψένα λέει σταυρό. Κλαίγανε τόσο πολύ. Συγκινήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και μετά ύστερα από ένα χρόνο κατήχηση, τους ρώτησα, θέλετε να γίνετε χριστιανοί? Θέλουμε! Φωνάζαν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Και έτσι ορίσαμε ημέρα βαπτίσεώς των. Ποια ημέρα της βαπτίσεώς των? Ορίσαμε 5 Μαΐου 1968, 10 χρόνια τώρα. Και ειδοποίησαμε και κόσμο και το μάθαμε. Γιατί ήταν πρωτοφανές γεγονός, δεν ξανάγινε. Ομαδική βάπτιση σε 100 ανθρώπων στην Ελλάδα δεν είχε ξαναγίνει. 100 ανθρώπων, όλοι ανεξαιρέτως. Λοιπόν, και μαζευτήκανε από τη Λάρισα, από τον Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη, από πόλεις, από την Αθήνα. Πόσα αυτοκίνητα, λεωφορεία? 200 λεωφορεία. 10.000 άνθρωποι. Και ανεβαίνανε προς τα πάνω. Ανεβαίνανε για ποδόσφαιρο. Ο αστιφύλακας ελεύθερος. Αλλά τότε ας μην πούμε τίποτα. Εγώ μ' αρέσει να χτυπώ το καλάμι. Έχω μια αρχή. Το καλάμι μ' αρέσει να το χτυπώ όταν ήταν όρθιο. Όταν πες το καλάμι, έχω ήχτο. Όταν ήταν ένδοξοι και μεγάλοι, αυτοί όλοι που ήταν στους φυλακάς, τους χτύπησα αγρίως. Τους χτύπησα με γλώσσα. Και μ' είχαν στον μπούκα. Και διατάξανε τότε κανένα λεωφορείο που ανέβαινε στη Φλόρινα να μην έρθει απάνω.
και στα σταματήσανε όλα τα λεωφορεία απ' έξω από την Κοζάνη, τα σταματήσανε όλα τα λεωφορεία. Και είχα μια διάλογο με ένα από τους ισχυρούς της ημέρας εκείνης. Λέγω, κύριε, λέγω, ας μην πω το όνομά του, επιτρέπετε στους αθλητάς, στους αυτούς να ανεβαίνουν απάνω σε διάφορες πόλεις και αυτούς τους ανθρώπους που ανεβαίνουν επάνω να δουν μια βάπτιση ορδόξου απαγορεύεται. Εσείς είστε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, λέω, μπράβο, ωραία θα πάτε, λέω. Ωραία θα πάτε, λέω, μπράβο σας. Και μόνο 100 άνθρωποι επιτράπη, μόνο 100 άνθρωποι επιτράπηκαν να βγουν επάνω για να γίνουν οι ανάδοχοι του. Ανεβήκαν επάνω. Άλλο εμπόδιο. Την ημέρα εκείνη, διατάσσει ο νομάρχης εκεί της πόλης, ας μην αναφέρω το όνομα, πολλές πικρίες με πότισε αυτός ο άνθρωπος. Ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αυτό λοιπόν τι κάνει. Διατάσσει και κάνει μια εκδήλωση και υποχρεώνει όλους τους κατοίκους να πάνε όλοι σε μια εκδήλωση εθνική, κομματική, δικτατορική εκδήλωση. Όλοι να πάνε. Φωνάζαν στους δρόμους όλοι. Και εγώ περίμενα ότι θα μείνω μόνος. Και λέμε μόνος. Όσο ο λαός της ροής είναι στο ποτάμι. Όλος ο λαός της Φλωρίδας και τον αφήσανε μόνο εκεί πέρα μέσα στην αυτή. Και η μέρα η 5 Μαΐου, η μέρα ηλιόλουστος, εξημέρωσε ως μια ημέρα τριόμου της Ορθοδόξου πίστεως. Μια από τις ωραιότερες ημέρες της ζωής μου. Πήγαμε στο ποτάμι, μαζεύτηκε ο κόσμος. Είχα καμιά 20 παπάδες, ντυθήκανε στα άσπρα, σαν άγγελοι ήτανε, μέσα στα άσπρα. Με ένα σταυρό πίσω από τη ράχη τους εκεί, στο χιτώνα, μικροί μεγάλοι, μπήκανε μέσα στα ρεύματα του σακουλεύα ποταμού, που σχίζει την πόλη, εκεί στα καθαρά ρεύματα του ποταμού, μπήκαν όλοι μέσα και μπήκανε μέσα μαύροι και μπήκαν άσπροι. Μπήκανε αμαρτωλοί άνθρωποι και βγήκαν τέκνα του Ιησού Χριστού του Ναζαραίου. Ευαπτίστησαν όλοι. Εκεί στα νερά αφήκαν τις αμαρτίες των, εκεί στα νερά αφήκαν τα παλιά ονόματά τους, τα τουρκικά, τα μουσουλμάνικα ονόματά τους και όλοι τους επήραν χριστιανικά ονόματα με τα οποία σήμερα είναι γνωστοί. Πόσοι ήσαν 100. Τώρα μπαίνω στο σπουδαιότερο λόγο. Μπαίνω, αλλά δεν θέλω να γελάσετε, γιατί αν γελάσετε όπως γελάσατε προηγουμένως, θα διακόψω το λόγο. Θα σας πω κάτι το οποίο θα φανεί αστείο, αλλά δεν είναι αστείο. Είναι κατάρα για το έθνος μας. Θα σας πω κάτι, σας προειδοποιώ από τώρα, ότι θα σας πω το σπουδαιότερο λόγο για τον οποίο σήμερα εξέλεξα το θέμα αυτό. Τους εβάπτισα 5 Μαΐου. Κρατήστε τα νούμερα. Κρατήστε νούμερα. Κρατήστε νούμερα. Τα νούμερα θα μας ελέγξουν τώρα. Όχι εγώ πλέον, τα νούμερα. Η πραγματικότητα ισχυρά. Τους εβάπτισα 5 Μαΐου 1968. Πόσοι ήσαν μετρημένοι? 101. 101 ήταν τα πρόβατα αυτά του Χριστού. Που πρέπει να σας πω ότι μετά τα αυτά, αφού τους βάπτισα, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Προτού τους βαπτίσω, δεν τους έδωσα καμία υπόσχεση. Καμία υπόσχεση. Μετά, πλέον τους έδωσα υπόσχεση τους αυτό και αποφασίσαμε να χτίσουμε οικίματα, να φύγουν μέσα από τις τρόγλες που σαπίζανε τα κόκαλά τους για να τους βγάλουμε έξω στον καθαρό αέρα. Με νέα εμπόδια, τα παραλείποτα εμπόδια. Αλλά δόξα τω Θεώ, χτίσαμε ένα συνοικισμό. Ένας μηχανικός δωρεάν μα το έκανε το σχέδιο. Χρήματα μηδέν. Αλλά πιστεύω σε εκείνο που από το μηδενός δημιούργησε τον κόσμο. Και κατόπιν από αυτό μαζέψαμε, βοηθήσαν οι ανάδοχοι των, μαζέψανε και άλλοι και μαζέψαμε ποσόν πολύ αρκετά σε αυτό και του χτίσαμε 20 ωραία οικίματα. Και ήταν πάλι η μέρα λαμπρά, κατά την οποία του βάλαμε μέσα στα σπιτάκια αυτά και δόξα τον Θεό και ζουν μέσα. Και χτίσαμε ακόμα και εκκλησία. Μια ωραία εκκλησία εκεί στο συγκισμό. Και είναι ο συγκισμό των νεοφωτίστων τη Αγία Ειρήνη, έτσι ονομάζεται, ή του Αγίου Κοσμά παλαιότερα. Και είναι ο συγκισμό ένα από τα αραιότερα θεάματα τη πόλεω μαζί με τον Τίμιο Σταυρό που ψώνεται πάνω στην κορυφή, Πελώριο Σταυρό. Εδώ δεν αφήσανε, και εκεί δεν με αφήνουν να κάνω το Σταυρό. Και εκεί δεν με αφήσανε οι αντίχριστοι να κάνω το Σταυρό. Αλλά τον έκανα τη νύχτα, ανέβηκα επάνω και τον έκτισα το Σταυρό. Εδώ οι κύριοι, ενώ παρουσιάστηκε ένας ευγενής, όπως είπα προηγούμενο κήρυγμα, ένας ευγενής που είπε: δίνω τα χρήματά μου να στηθεί στον Λυκαβητό Σταυρός Περόριος, με το ενδύτο Νίκα Ελλάς, δεν θέλησαν οι κύριοι να δώσουν τα χρήματα, δεν θέλησαν, δεν δεχόμαστε τη δωρεά σου. Ας δίνουν λοιπόν τα χρήματα καζίνα, κέντρα νυχτερινά και ό,τι άλλο θέλουν οι κύριοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν τίποτα. Λοιπόν, ναι, εκτίσανε τα σπιτάκια αυτά και μπήκανε μέσα οι άνθρωποι. Μέσα εκεί στα σπιτάκια 101. Μάλιστα. Αλλά πώς τώρα να το πω αυτό σε ένα λαό που δεν παραδέχεται αυτά τα οποία θα πω εγώ, που διαφωνούμε ριζικώς, που εσείς σκέπτεστε διαφορετικά, εγώ σκέπτομαι διαφορετικά, ή μάλλον σκέπτομαι με τούτο εδώ. Με τούτο εδώ σκέπτομαι. Δεν σκέπτομαι το αντιευαγγέλιο. 101 είναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τώρα 101 είναι, ύστερα από 10 χρόνια? Η Ελλάδα ύστερα από 10 χρόνια είναι η ίδια στον πληθυσμό.
Έχουμε κάμψει. Πέσαμε κάτω. Αυξάνεται, για να μην λέω τα ψέματα, πόσο αυξάνεται, 1%. Η Τουρκία αυξάνεται 4%. 4% αυξάνεται. Η Ρωσία αυξάνεται 3%. Η Αμερική αυξάνεται 2%. Η Γερμανία 2-3%. Εμείς το λιγότερο από όλα τα έθνη του κόσμου. Πώς συμφορά, συμφορά, συμφορά. Ούτε 1%. Δηλαδή πόσο. 0,4. Ο λιγότερο από το μισό. Δηλαδή 100. Εάν η γύφτη αυξανότανε όπως αυξάνεται εδώ η πόλη, με τα κομφόρ, με τις διασκεδάσεις, με τις εκδρομές, με. Γιατί όσο στοιχίζει ένα καπρίσιο του ανθρώπου, όσο στοιχίζει ένα καπρίσιο του ανθρώπου, δεν στοιχίζει ένα παιδί. Δώστε μου τα τσιγάρα σας. Δώστε μου τα τσιγάρα σας. Δώστε μου τα τσιγάρα σας. Και να σας στρέψω εγώ χιλιάδες παιδιά. Δεν έχουμε για το κέφι, για το τομάρι. Έχουμε. Για παιδί δεν έχουμε. Ντροπή. Ντροπή και πάλι ντροπή. Να η διαφωνία μας. Λοιπόν, εάν οι γύφτοι αυξανόνταν όπως αυξάνονται όλοι οι Ελλάς, θα έπρεπε να γίνουν 105. Και πόσοι είναι αδέρφια μου, πόσοι είναι αδέρφια μου, τους μέτρησα προχθές. Όπως ο Τσοπάνος μετράει τα πρόβατα, τους μέτρησα. Γριές, γυναίκες, παιδιά, πλήθος, σαμπουλάκια. Πόσα αδέρφια μου, 175! 175! 175! 175! Τι θα πούμε τώρα. Σκύψτε τα κεφάλια σας, τις σκούτρες κάτω στη γη. Μανάδες που δεν γεννάτε, άντρες που δεν γεννάτε. Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Διότι τα μεγάλα αμαρτήματα του έθνους μας. Η βλαστήμια που γελάσατε και οι εχθρώσεις που γελάτε. Αλλά δεν γελάσατε, διότι σας πρόλαβα. Σας πρόλαβα. Τίποτα τώρα. Απολύτως τίποτα. Έχθρωση και λύρα. Πλουτίσανε εδώ στην Ελλάδα δύο επαγγέλματα. Οι δικηγόροι από τα διαζύγια και οι γιατροί άτιμοι από τις εκτρώσεις. Πλήθος. 177 αγαπητά μου. 100 θαύμασα. Τους μέτρησα. Πήγα κοντά τους. Τους είδα. Έκλαψα. Έκλαψα. Δύο λόγους. Διότι αυτοί ζούνε τη ζωή της φύσεως. Και τη ζωή του Ευαγγελίου, αγράμματοι άνθρωποι, πάμπτωχοι, είναι δυστυχείς, εύτυχοι. Κανείς άλλος δεν αγαπάει τα παιδιά όπως τα αγαπάνε οι τσιγκάνες. Όταν το παιδί πέσει στη φωτιά, πέφτει μέσα η μάνα να το σώσει. Να πειράξει το παιδί της τσιγκάνας, ουέ και αλίμονο. Τα αγαπάνε τα παιδιά και ζουν ευτυχισμένα και ροδοκόκκινα. Και γραφήκαν στο σχολείο και είναι πρώτοι μαθητές στο σχολείο, εφιέστατοι. Και ζουν 4, 5, 6, 7 παιδιά, 8 παιδιά. Ευλογία Θεού. Και Ελλάς, στάσιμος. Στάσιμος. Σβήνομαι αδερφιά. Αλβάνια να παιδιά, Σερβία να παιδιά, Βουλγαρία να παιδιά, Τουρκία να παιδιά, εμείς σβήνουμε. Ένα-δύο. Τον ένα μηχανικό, μη γελάστε, τον άλλο γιατρό. Και ο Γιώργος, ποιος. Και ο Βόσκος, ποιος. Και ο εργάτης, ποιος. Έθνος προς απώλεια και καταστροφή. Έθνος προς απώλεια, πρόσθεσε αυτής κακά της ενδόξης της γης. Θα πρόσθετα εις αυτούς οι οποίοι διαπράττουν το έγκλημα αυτού. Μεγάλο το έγκλημα. Θα μιλήσω, θα επανέλθω. Θα επανέλθω αν θέλει ο Θεός και ζήσω επάνω στο τεράστιο αυτό κοινωνικό, εθνικό και χριστιανικό θέμα των παιδιών θα επανέλθω. Τώρα σταματώ και μένω με την εντύπωση αυτή ότι οι γύφτοι μετρητήκανε. Δηλαδή, εάν αυξανόταν οι γύφτοι, η Ελλάς όπως οι Αιγύπτους, πόσοι θα ήταν η Ελλάς. Μην τρομάξετε, μην τρομάξετε, εγώ θα χαρώ. Εάν οι γύφτοι, εάν η Ελλάς αυξανόταν όπως αυξανόταν με το ρυθμό που αυξάνονται οι Αιγύπτιοι, η Ελλάς θα είχε σήμερα πόσο. 15 εκατομμύρια! 15 εκατομμύρια! Μπα. Μάλιστα, η Ελλάς μπορεί να ζήσει 20 εκατομμύρια! Το αποδεικνύω επιστημονικός! Μάλιστα. Και τώρα, παιδιά δεν υπάρχουν. Και μας έρχονται τώρα κάτω. Νεύροι! Μαύρες φυλές. Πάει η Ελλάς. Στα καράβια μας ναύτε δεν υπάρχουν. Στα εργοστάσια εργάτε δεν υπάρχουν. Και καυχά το υπουργό συντονισμού. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ενεργεία. Είμαστε το μόνο έθνος. Δήλωσε ο κύριος υπουργός, ο περιβόητος Ράλης. Δήλωσε που μεταπίδησε από το Υπουργείο της Παιδείας εκεί. Προαχθής, διόσα κακά έπραξε το υπουργείο. Λοιπόν, δηλώνει σήμερα ότι δεν έχουμε ενεργεία στην Ελλάδα. Βεβαίως, τι ενεργεία να έχουμε. Τι ενεργεία να έχουμε. Δεν υπάρχει ανάγκη ενεργείας. Ζητείτε βοσκός. Ζητείτε γεωργός. Ζητείτε εργάτης, ζητείτε ναύτης. Και μόνο πλήθος δεμπροχανίου. Πλήθος δεμπροχανίου. Ανθρώπων αχρήστων, η οποία πλημμύρισε την Ελλάδα. Ιδίθεν επιστήμονες και φοιτητές. Αν και πρέπει να ομολογήσω ότι μεταξύ του κύκλου των φοιτητών υπάρχουν υπέροχα παιδιά, προς τον οποίο υποκλίνεται η μέρους Ελλάς. Λοιπόν, ταύτα αγαπητοί μου. Τώρα να δούμε. Κάτι θα σας πω.
Αλλά θα πλησιάσω το πορτοφόλι σας. Και αν πλησιάσω το πορτοφόλι σας, θα γίνετε σκαντζόχεροι. Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα κάτι να πω. Είναι 195. Δεν χωρούν στα σπιτάκια. Δεν χωρούν στα σπιτάκια. Ο νόμος το διαχωρεί. Τα τις έχουν στη βάση. Στη βάξη, εκεί στα μικρά σπιτάκια. Αμάν δεσπότη μου, λέει, αμάν τι θα γίνουμε, παιδιά γεννάμε. Πήγαν οι κοκόνες της Φλωρίνης. Με τα δαχτυλίδια, με τα μαλλιά τους, με τούτος, με το ένα. Α, και τις κοροϊδεύανε και τις διώξανε. Πήγαν να τους ρίψουν το σπόρο του Σατανά μέσα στο συγγισμό, να μην γίνουν παιδιά. Να μην ακούει το δεσπότη. Δεσπότη, μην τον ακούει το δεσπότη. Και ένα άλλο σπουδαίο. Όταν πρόκειται να γίνει επιστράτευση, όταν είναι επιστράτευση, ένα σπουδαίο. Που δείχνει την πατρική του φυγή. Όταν είναι επιστράτευση, του βλέπω μια πρωί, όλου απ' έξω από τη Μητρόπολη. Λέω, κανένα καβγά θα έχουν πάλι. Δεν είχαν καβγά, τι είχαν. Να πάμε στρατιώτε! Να πάμε στρατιώτε! Να πολεμήσουμε για την Ελλάδα! Να χύσουμε το αίμα μα! Μάλιστα, αγαπητοί μου. Όταν του δείχνει μια μικρά αγάπη σε αυτόν τον κόσμο, το μάθει ο κόσμο και αυτό. Και όπω σα είπα, το παράσημο αυτό είναι το ένα από τα σπουδαιότερα. Έχω και άλλα παράσημα του Βασιγκάνου και άλλα παράσημα τα οποία μου έχει δώσει ο κόσμος για διαφορός κοσμικός ενεργητικάς. Ονειδισμοί του Χριστού. Εξέρθω με τις παρεμβολίες των ονειδισμών του Χριστού φέροντες, λέγει ο Απόστολος. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να πω. Δεν μπορούσα πλέον να τους βάλω μέσα και αγκάστηκα και αγόρασα ένα οικόπεδο. Μην ρωτάτε που βρήκα τα χρήματα. Τους αγόρασα ένα οικόπεδο. Εκεί βρήκα μηχανικό και θα στήσω τώρα άλλα 10 σπιτάκια. Ότα χειροκροτήματά σας, ότα χειροκροτήματά σας με ενθουσιάζουν εμένα τον καινόδοξο και περήφανο άνθρωπο. Αλλά πολύ περισσότερο θα με ενθουσιάσουν εάν αυτά τα χειροκροτήματα γίνουν έτσι και μπουν στις τσέπες. Λοιπόν, χρήματα δεν έχω. Το πορτοφόλι μου είναι μηδέν. Αν καμιά φορά πεθάνω και θα πεθάνω συντόμως, οι εχθροί μου θα πούνε πολλά πράγματα. Ένα δεν θα πούνε ότι ο Αυγουστίνος δεν αγάπησε τα χρήματα στον κόσμο αυτόν. Θα πεθάνω πένις στον κόσμο του, τον μάτιο και φθαρτών. Αλλά θα σας παρακαλέσω τώρα. Χρήματα δεν έχω. Μηδέν. Αλλά πιστεύω σε εκείνον που εκ του μηδενός σε δημιούργησε τον κόσμο. Πιστεύω σε εκείνον ο οποίος σε δημιούργησε την αίθουσα αυτή. Αυτό το κτίριο έχει 10 εκατομμύρια. Δραχμή δεν είχαμε. Πώς εκτίσετε, εσείς το χτίσατε. Εσείς, ευγενείς άνθρωποι, οι μικροί και άσημοι κατά κόσμο, μεγάλοι μπροστά στα μάτια του Θεού. Ψάξτε στο κρατήριό μας, αν βρείτε ένα μεγάλο. Ψάξτε να βρείτε ένα μεγάλο. Δεν θα βρείτε. Πτωχαδάκια, υπηρέτες, υπηρέτριες, νοσοκόμες, δασκάλοι, καθηγητές, λαός ταπεινός, νοικοκυράδες, χείρες, ορφανά, εργάτες. Τέτοιος κοσμάκης είναι εδώ μέσα στην Εκκλησία. Μικροί και αζήμαντοι και τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός να τους σοφούς κατεσχύνει. Λοιπόν τώρα εγώ τελειώνω και σας λέγω ότι στο τέλος θα μοιράσω αυτά που σας είπα καλύτερα γραμμένα, γιατί λένε ότι ο Αυγουστίνος καλύτερα γράφει και λιγότερο μιλεί. Λοιπόν, αυτά θα σας δώσω και γραμμένα. Γραμμένα θα σας δώσω σε μια σπίθα, η τσιγκάνη. Μοιράζω 40 χρόνια τώρα τη σπίθα δωρεάν. Είναι τα κόλληβα του πατέρα μου και τη μητέρα μου. Η μνημόσυνο των γονέων μου τη μοιράζω τη σπίθα δωρεάν. Αυτό είναι το μνημόσυνο που κάνω των γονέων μου. Αυτή τη φορά όμως θέλω αυτή η σπίθα να γίνει 500. Θέλω να γίνει 1000. Θέλω να γίνει 500 και 1000. Μοιράζονται στην αίθουσα συνήθως 4.000. Αν μου δώσετε, όχι ένα χιλιάρικο. Πολύ δεν είναι, πολύ δεν είναι, πολύ. Πολύ. Αν μου δώσετε ένα 500. Ναι. Κι αν πέσει αυτή η σπίθα στα χέρια καλός πλουσίου, που να το φωτίσει ο Θεός το φωτίσει, να δώσει ένα ποσό, να χτίσουμε αυτό και τότε θα, τώρα σταμάτησαν χιόνι. Άμα λαλήσει ο κούκος, άμα πάνω στο φλόρ να λαλήσει ο κούκος, τότε θα αρχίσουν πάλι εργασίες. Και τότε θα τα χτίσω πάλι αυτά τα σπιτάκια και αν ζήσω και μου δώσει ο Θεός χρόνο ζωής, τότε όσοι βοηθήσατε θα σας φέρω πάνω στη Φλόρινα. Πάνω στη Φλόρινα. Θα σας φέρω στη Φλόρινα. Και θα σας κάνω δύο τραπέζα. Δύο τραπέζα. Ένα τραπέζι γύφτικο. Με πιολιά. Και με χορούς λεβέντικους. Ωραίους. Λοιπόν, και απ' έξω ένα τραπέζι, απ' έξω από την πόλη, σε κατασκήνωση που μαζεύονται κάθε χρόνο 1000 πουλάκια από την Ελλάδα, κατασκήνωση των παιδιών. Λοιπόν, αυτά τα δύο θα κάνουμε. Δύο τραπέζα, ένα στην κατασκήνωση και ένα στους γύφτους. Οπότε πλέον εκεί θα γίνουμε ένα πράγμα, γιατί το είπε ο Χριστός, το είπε ο Παύλος και είναι αλήθεια. Ουκένει Έλλην και Ιουδαίος, ουκένει δούλος και ελεύθερος, ουκένει άρσεν και θήλη, αλλά πάντες ένες μεν εν Χριστώ Ιησού, ονειμείται και περιπτύται εις πάντα τους αιώνας.
πέρασε απόψε. Το εστιατόριο έληξε. Κάθε ένας από εσάς πήρε τη σχετική μερίδα. Πιστεύω να τα εφαρμόσετε. Περιμένω επάνω τα χιλιάρικα. Όχι, κι αν δεν δώσετε ένα, και ούτε ένα χιλιάρικο να δώσετε, εγώ θα τα χτίσω. Αλλά θέλω ως μια απόδειξη της αγάπης σας. Μια απόδειξη ότι καρποφορεί ο λόγος. Μια απόδειξη ότι τα λόγια δεν πέφτουν στα βράχια. Ούτε πέφτουν επάνω στην άσφαλτο. Αλλά πέφτουν σε αυτή ως απόδειξη της αγάπης σας και του ενδιαφέροντός σας για το κήρυγμα. Θα χαρώ και θα ιδιαιτέρως. Τώρα, όλοι μαζί. Ένας λαός, μια ψυχή. Όλοι μαζί. Διευκόν τον Αγίο Πατέρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός, ελέγχει. Αμήν.